Καμία δημοσκόπηση δεν μπορεί να καταγράψει την προσωπική απόγνωση που περνάει ο καθένας στο σπίτι του. Την προσωπική του απελπισία. Μην μπερδεύεις τον Έλληνα με τον τρόπο που τσακώνεται, που εκτονώνεται ή που διασκεδάζει. Στην ίδια καρδιά κατοικούν η απελπισία και ο χορός και το τραγούδι. Και μας βλέπουν και μπερδεύονται. Το είπε ο κύριος εκεί, να το πούμε μετά. Τι μήνυμα έστειλαν χθες οι κάλπες και σε ποιους? Άλλο στείλαμε, άλλο λάβανε. Ακριβώς. Άλλο στείλαμε, άλλο λάβανε. Ποιο είναι λοιπόν το μήνυμα, κυρία μου? Μπορεί ένας απλός πολίτης να μας το πει ή να μας το πει ένας πολιτικός. Δεν έχω αντίρρηση, αλλά να μας το πει με απλά λόγια, να το καταλάβει και ο μέσος Έλληνας. Είναι πολύ απλά και θα με σχολήσετε για τη φρασιολογία που είναι λίγο έτσι πεζοδρομιακή. Ναι. Νομίζω το μήνυμα ήταν σας έχουμε χεσμένο. Ακριβώς. Το είπε ο άνθρωπος, οπότε εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο. Να λοιπόν ένας που το πήρε το μήνυμα και το κατεδώσε πάνω, δεν σύντα. Τον Στέφανο Μάνο λοιπόν τον αφήνεται να μιλάει. Τον απλό τον κόσμο όμως είναι για το κλείνει το στόμα. Αυτή η καινούργια γραμμή στα κανάλια. Να μην μπορεί να εκφραστεί ο άνθρωπος, να πει τη λέξη που του αρέσει. Πες σαν να πάνω του σεμνότυπη. Λέει ένας... Θα του πω όμως, έτσι. 7.000 ευρώ. Άκουσε, μην παρεξηγήσεις. Ναι. Πληρώνω, μας καλούν να πληρώσουμε τα γαμψά κατά... Καλά τώρα, έλα, είσαι στην τηλεόραση. Κύριε Βασίλη, είσαι στην τηλεόραση, δεν είσαι στο καφενείο. Έτσι παρακολουθούν και παιδιά και γενικότερα. Καταλαβαίνεις ότι εδώ τώρα. Τα παιδιά που μου την μάθουν τα παιδιά τα γαμισά. Είναι τα σπασμένα. Τι πιστεύω, τα παιδιά είναι βλαμμένα με κάποιο. Μα γιατί να πει σπασμένα, κυρία μου? Άλλα τα σπασμένα, άλλα τα γαμισάτικα. Υπάρχει διαφορά. Δεν υπάρχει άλλη λέξη που να εκφράσει καλύτερα τη λέξη που θες να πει. Κάθε λέξη απίσω έχει ιστορία, της έχει ήχο, έχει μνήμη. Άστο να το πει. Έφτασε στην ηλικία 90 χρόνια να μην μπορεί να πει τη λέξη που τη σκέφτεται. Θα πάει στα 90 να μην μπορεί να πει τη λέξη. Τι θα κάνει το Ισουρού, θα βάλει λογοκρισία σε όλη την Ελλάδα? Εντάξει, ξέρω γιατί θα κάνει το Ισουρού, θα έρθει ο καιρός, θα τα πούμε κι αυτά. Όλα στην ώρα τους. Αυτά έχουν πάθει άνθρωποι. Δεν μπορούν να μιλήσουν, κρατιούνται, απέχουνε. Θα τους δείτε μια και καλή μπροστά σας. Η άποψη του 30% ότι το 70% τρελάθηκε είναι λάθος. Μπείτε στο μυαλό του περαστικού, του οποιοδήποτε και ακούστε. Υπήρχε πολλή αποχή και κάτι έδειξε αυτό, πιστεύω. Ότι ο κόσμος είναι λίγο αγανακτισμένο. Δεν είχα λόγο να ψηφίσω. Γιατί δεν ψήφισα, βαριόμουν. Η γενιά που πήγε και ψήφισε, που είναι πάνω από 40, και οι γονείς μου και οι δικοί σου, πιστεύω ότι αυτοί φταίνουν για όλα. Ότι εμείς δεν φταίμε που είμαστε 20 χρονών. Δεν σε ενδιαφέρει η χώρα. Όχι, καθόλου δεν με ενδιαφέρει. Οι δήμαρχοι που είχαν μείνει στην περιφέρειά μου ήταν και οι δύο. Πριν πάμε, κυρία μου, όμως, στα σοβαρά, να αρχίσουμε να πάρουμε πάλι το μικροσκόπιο και να αναλύσουμε το συνολικό νόημα των εκλογών αυτών. Γιατί όποιος κοιτάει τον ένα γύρο μόνο και δεν κοιτάει και τους δύο, κάτι χάνει. Μην φανταστείς ότι από αύριο θα αλλάξει η Αθήνα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ εσένα θα σου μαθαίνω κόλπο τώρα να μην σε γράφουνε. Έσαι εδώ το βίντεο, κρυφά το δίνω. Αυτό είναι άντρας από κάτω και επισκευάζει το αυτοκίνητο και δεν τη γράφει. Πάει γκόμενα και ο άντρας είναι μαϊμού. Σου μαθαίνω κόλπα, το λέω. Άλλα μηνύματα λοιπόν, άλλα μηνύματα έστειλαν στον πρώτο γύρο, άλλα στο δεύτερο γύρο, που όμως δεν είναι διαφορετικά τα μηνύματα, είναι αλληλοσυμπληρούμενα. Στο τέλος όμως του λογαριασμού υπήρχε διάθεση για τούμπα. Πώς τελειώνουμε στο επεισόδιο του Βουζά? Τούμπα, 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 τούμπα. Νομίζω ότι η τούμπα έκανε διαφορά. Η τούμπα μαζί με το τρίτο και... Η τούμπα γενικώς έκανε τη διαφορά. Και έτσι είχαμε τις τρεις μεγάλες ανατροπές. Του Καμίνη στην Αθήνα, του Μιχαλολιάκου στον Πειραιά και του Μπουτάρη στην Θεσσαλονίκη. Στις δύσκολες στιγμές που έρχονται για την Ελλάδα και για την Αθήνα, μαζί με τα συγχαρητήριά μου. Παρά τη μεγάλη του στεναχώρια, θέλω... δεν του ξέφυγε καμία κουβέντα. Θα καθίσει αυτός με τους συνεργάτες του και τα επιτελεία να βρούνε τι φταίει. Τι δεν φταίει, πολλά μπορεί να πει. Ότι ο Ψινάκης, ας πούμε, τον έκανε το συνδυασμό λίγο μπουρλου. Είναι λίγο πιο light. Ήταν λίγο εδώ πέρα το παρελθόν μου. Και εκμεταλλεύτηκαν και οι δημοσιογράφοι και το παρουσιάσαν σαν είναι το κλουβί με τη στρελέ. Δηλαδή ήταν ο συνδυασμό λίγο γκαρσί, λίγο θάλασσα για τα γόρι μου. Και τον πήραν τα κανάλια. Έτσι ήταν η εικόνα. Πουλάρια, τύπου Ακρόπολη, πίσω, τα ίδια. Τον πήραν λοιπόν τα κανάλια, τον υπεπροβάλλανε. Το κάναν σημαία το Ψινάκη. Έχω πάθει ένα άγχος, μην έρθει κανένας δήμαρχος και να του πει και του πει τι λες, μωρή τρελή. Θα αναλάβει. Έχω πάθει ένα άγχος. Δεν είχε πάθει άγχος, αλλά βρήκαν εκεί απάνω να χτίσουν. Ενώ ο Καμίνης το έπαιξε σοβαρός και είναι και σοβαρός, ήταν και ανυποχώρητος. Και του ρίξατε αυγά. Και του ρίξατε αυγά. Και βέβαια. Και λίγα του ρίξαμε. Όταν έρχεται σε μια πλατεία. Κύριε Παπαδάκη, εγώ δεν συζητάω. Εγώ δεν συζητάω με αυτούς τους ανθρώπους. Τελείωσε. Λοιπόν, δεν μπορείτε να συζητάτε την ψυχή.
δεν ήρθε στην περιοχή μας να μας μιλήσει. Γιατί, για να με κάνει το μελέτα, να μου ρίχνετε αυγά. Άλλια. Τι θέλετε να μ' ακούσετε. Και παρόλα αυτά, και παρόλα αυτά στον Άγιο Παντελεήμονα πήγε και καλύτερα από τον Κακλαμάν, διότι ασφαλώς ξεχαστήκανε πολλοί ότι σε αυτές τις εκλογές ψηφίσανε και μετανάστες. Πολλά μπορείς να πεις. Η αλήθεια είναι μία, ότι αν ο Κακλαμάνης είχε κάνει έργο δυνατό, δεν θα έπεφτε. Οι Αθηναίοι ψάχναν καινούριο δήμαρχο και θεωρούσαν ότι ο Κακλαμάνης δεν είχε κάνει καλά στην Αθήνα. Αυτός ήταν ο λόγος. Ο Καμίνης ήταν μια πολύ έξυπνη επιλογή, δεν ήταν κομματικός του Πασόκ, διότι δεν ηλίθεται το Πασόκ σε αυτή την κατάσταση που είναι κάτι να βάλει Πασοκτζή, να εκφραστεί αντιμνημονιακή πολιτική, έβαλε μπροστά τον Κουβέλη, του πρότεινε ένα εξάρτητο, πήγε αυτό από πίσω και έτσι και ο Κουβέλης δικαιώθηκε, όπως είδαμε. Πρέπει να σας πω ότι αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση για την πρόταση που έκανε η Δημοκρατική Αριστερά. Και του ανοίγουν οι πόρτες στο μελλοντικό σκηνικό γιατί πρότεινε όλους αυτούς, διότι το θέμα μας είναι να παρακάμψουμε, το θέμα είναι να παρακάψουμε την αριστερά, η οποία δεν συνεργάζεται με το Πασόκ. Και να φέρουμε στο προσκήνιο αυτή που συνεργάζεται με το Πασόκ. Στους αρχηγούς συμπεριλαμβάνονται ο κύριος Κουβέλης που έχει ήδη ιδρύσει κόμμα, αλλά και η κυρία Μπακογιάννη που θα το ιδρύσει. Είναι αυτούς που θα δει ο Παπανδρέου μόλις γυρίσει. Και αυτή η αριστερά θα μας επιτρέψει να μπορούμε να πάμε και στην τώρα και λίγο πιο δεξιά και λίγο δεξιότερα και ίσως με κάποιες άλλες καινούργιες προσωπικότητες, διότι οι εκλογές, κυρία μου, θα γίνουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Η υποχρέωση της χώρας να αντιμετωπίσει τα τεράστια δημοσιονομικά της προβλήματα για τα οποία δεν είναι η κυβέρνηση, θα πρέπει να έχει μια εθνική συμφωνία με τον κόσμο. Ναι, άρα. Και συνεπώς θα ήταν λογικό σε έγκαιρο χρόνο, ανεξαρτήτως από διλήμματα. Σε έγκαιρο χρόνο. Η ζωή, κυρία μου, τραβάει το Πασόκ από το μανίκι. Και θα αναγκαστεί το Πασόκ σε έξοδο από το μνημόνιο, με τρόπο, αλλά από αριστερό διάδρομο. Μέσα στα πλαίσια όμως τα κομματικά, μέσα στο δικό του μικρόκοσμο, οι επιλογές του Πασόκ να πούμε ήταν σωστές. Το Πασόκ με τη στρατηγική Ραγκούση εξόντωσε το Δημαρά στον πρώτο γύρο, επέβαλε τον Σγουρό, οικειοποιήθηκε την επιτυχία του Καμίνη και του Μπουτάρη, ο Ραγκούσης αδείξε τον Καλλικράτη, αλλά έδωσε το Πασόκ δεύτερη μεγάλη ανάσα και αυτό σε όρους κομματικής στρατηγικής λέγεται επιτυχία για τα κόμματα. Ανάσα πήρε Παπανδρέου, δεύτερη μεγάλη ανάσα. Αλλά πήρε ανάσα και ο κόσμος, κυρία μου, γιατί επιτέλους βάζει καινούργια πρόσβαση στην ιστορία. Αυτό είναι το σημαντικό. Και αυτή τη δουλειά τους και ο κόσμος τη δουλειά του. Γι' αυτό και λέω τα πάντα εν σοφία επίησε. Διότι όπως είπε και ο κερδίστας στο Δήμο του Πειραιά, είχε πει παλιότερα δηλαδή. Δεν μπορεί τρεις οικογένειες να παράγουν πρωθυπουργούς και 10 εκατομμύρια άλλες οικογένειες μόνο ψηφοφόρους. Δεν γίνεται αυτό, δεν το πράγμα. Θυμητό, δηλαδή. Δεν γίνεται, κυρία μου. Αν ο Καμίνης πετύχει, αν ο Μπουτάρης πετύχει, αν οι ανεξάρτητοι αυτοί που βγήκαν σε πολλές περιοχές πετύχουν, ο στρατός εποχής την άλλη φορά θα κατέβει να ψηφίσει. Σωστά λοιπόν δεν βγήκε ο Μίχας στον Πειραιά. Συνδυασμός. Είχαμε απευθύνει. Διότι, κυρία μου, τον πήραν πρέφα. Κατάλαβαν τι ίδρυγε, τι ψεύτης είναι αυτός. Την έπαρση, την αλαζονία από κάτω, πίσω από το βλέμμα. Τα φαίνονται όλα αυτά. Και δεν έπιασε η προπαγάνδα που πήγαν να κάνουνε. Να δείξει εδώ τις φυσικές υπογραφές αυτών των ανθρώπων, των υποψηφίων του κυρίου Μαντούβαλου. Που θα το ψηφίσουνε και αμέσως. Είναι ένα μέρος αυτών που στηρίζουν. Είπε ο. Πάμε στο επόμενο. Δεν θα έπρεπε η κρατική τηλεόραση τελευταία μέρα προεκλογικού αγώνα πριν το παίξει να διασταυρώσει έστω με έναν. Δεν επιτρέπεται η κρατική τηλεόραση να κάνει τη δουλειά που κάνουν τα ιδιωτικά κανάλια. Να μην έχει κάνει τον κόπο παραμονές εκλογών να διασταυρώνει ένα στοιχείο από αυτά που λέει. Φαινόταν ότι ήταν στημένο το παιχνίδι, κυρία μου. Φαινόταν ότι υπήρχαν εντολές. Και αν όχι εντολές, μια διάθεση προσκυνήματος, θα το πω. Να μην χάσουμε τη δουλειά μας, θα το πω. Να γλύψουμε τα αφεντικά μας, θα το πω. Το πήραν από τη χαρά του στον Μπουτάρη πρωί-πρωί. Έλα, κύριε Μπουτάρη, καλημέρα. Χαρά. Γιάννη, Μπουτάρη. Καλημέρα. Ο άνθρωπος δεν έχει κοιμηθεί όλη τα συγχαρητήρια. Είπαμε, παιδιά, είπαμε να τα πούμε λίγο ρόκια. 7 και 40 Θεσσαλονίκη, ο τρελός είσαι. Τι είναι Αθηναίοι στη ζήτη όλη μέρα έτσι. Τι είναι άνθρωπος είπε έτσι που τον πάσχερε. Άστο να χαρεί την νίκη του. Το ξυπνήσαμε από τη χαρά του βέβαια, έτσι. Γιατί τόσο αγώνα έχουν κάνει τα κανάλια εκεί πέρα. Μην πάρουν τον άνθρωπό του. Απλώ πρέπει να συγκρατιώνται λίγο τα μιλάνε και με του αντιπάλου του, όπω εδώ, α πούμε. Οι εφημερίδες σήμερα λένε ότι είναι λίγο ψαλιδισμένα από τα φτερά σου. Καλά, από σαν δεν περιμένω να ακούσει και τίποτα διαφορετικό. Οι εφημερίδες λένε, λέω. Οι εφημερίδες λένε, εσύ δεν θέλει καθόλου. Γενικά είναι άλλε οι ερωτήσει και το ύφο που κάνω σε όποιον δεν χωνεύουν, σε όποιον δεν είναι Πασόκ βασικά. Αλλά κυρία μου, αυτό είναι φυσιολογικό. Και ο δημοσιογράφο έχει τι απόψει του. Απλά συμβαίνει σε μερικά κανάλια να έχουν όλοι οι δημοσιογράφοι την ίδια άποψη. Γι' αυτό είναι, θα τρελαθούμε. Την νίκη στον Μπουτάρη δεν την έδωσε μόνο η Τούμπα. Την έδωσε και ο Άνθιμο με τη φράση όσο ζω εγώ, δημαρχία δεν θα δει. Διότι δεν έχουμε θρησκευμένη δημοκρατία και δεν μπορεί ο Μητροπολίτη να συμπεριφέρεται σαν για το λάχο Μενή που δίνει δημαρχίε και παίρνει δημαρχίε. Αυτό το πλήρωσε να έχουν συνέστηση που βρίσκονται και τη λένε. Και όχι έχουμε τον άμφωνα και λέμε ότι μας έρθει το κεφάλι μας.
Και όλη αυτή η ακροδεξιά ιστερία έκανε καλό στο Μπουτάρι και κακό στο Γιουλέκα που ήταν τις καλές επιλογές της Νέας Δημοκρατίας και πάλι μέχρι τέλους και λάθος που ζητάει επαναμέτρηση των ψήφων. Όχι, έχει χαθεί η Δημαρχία. Να πιάσει τον άνθιμο απλώς την άλλη φορά να του πει να το ράβει. Αυτό είναι μόνο. Ούρλιαζε εσωτερικά ο Καρατζαφέρης με τον Μπουτάρι. Δεν μπορούσα ποτέ να πιστέψω ότι Θεσσαλονικείς, οι οποίοι εν πάση περιπτώσει λόγω ευαισθησίας υπερέχουν στον πατριωτισμό, ότι θα δεχτούν να εκλέξουν ένα δήμαρχο ο οποίος θέλει να αλλάξει την λεωφόρο Αγίου Δημητρίου σε Κεμάλ Ατατούρκ. Κύριε Καρατζαφέρη, μην τα κάνετε. Γιατί ξυπνάει το παρελθόν που δεν μπορεί να το σβήσει η υποταγή στο Πασόκ. Δεν γίνεται σοσιαλιστής κανείς. Που είναι το ίδιο προσιτό, το ίδιο ευχάριστο να πω και ένα σύνθημα που ακουγόταν πριν από 35 χρόνια. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών! Να μην ξεχνάμε λοιπόν τις πολιτικές μας καταγωγές, Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Και δεν μπορείς να πεις ότι είσαι ένα μικρός τότε και δεν ήξερες τι έλεγες, δεν είσαι ο Πεδαρέλιο, 35 χρόνια μετά τη δικτατορία, δεν είναι λίγα χρόνια. Όσο για τον Κικίλια, γιατί δεν βγήκε, είπε ο αυτιάς, δεν έχω να προσθέσω τίποτα εγώ, δώσ' τον εδώ. Πήρε από το χέρι του Κικίλια, αλλά... Τι είναι, πες τα Γιώργο μου. Τα λέγαμε, τα βλέπαμε, δεν έβγαινε άνθρωπος, αυτός με τίποτα περιφερειάρχης. Δεν, Γιώργο. Επίσης, δεν στην περιοχή της... Δεν το έχει. Δεν το έχει. Στη ζωή είναι ένα το έχει. Δεν το έχει, άμα δεν το έχει Γιώργο μου, πώς το έχεις εσύ, το έχω και εγώ. Συγχαίρω τον φίλο μου Γιάννη Σγουρό. Του εύχομαι καλή δύναμη. Δύσκολο έργο που πολύ τη Αττική του. Ρε αγόρι μου, μην κλαις. Ρε χρυσό παιδί, και στο Big Brother να πήγαινες πρώτος να φεύγεις, δεν το καταλαβαίνεις. Πώς να σου το πω, μην κλαις παιδάκι μου χρυσό. Μην κλαις αγόρι μου. Δεν λες δόξα τω Θεώ που πήρες τέτοια ποσοστά. Φανταζόσου δεν θα φτάσει να πάρει τόσα ποσοστά. Την άλλη φορά, παιδί μου, περίμενε, συγκρατήσου λίγο. Κυρία μου, ο κόσμος αλλάζει. Ο κόσμος ρισκάρει. Ο κόσμος βάζει νέα πρόσωπα, βάζει νέο πολιτικό λόγο σταδιακά μέσα στη ζωή. Η αλλαγή τόσο στην Αθήνα όπως φαίνεται και στη Θεσσαλονίκη δεν είναι πολιτική αλλαγή. Είναι πολιτισμική αλλαγή. Ακριβώς. Ο κόσμος οριμάζει. Και ακούσαμε. Ίσως να μας διαφεύγει. Όπου κατέβηκαν ανεξάρτητα ψηφοδέλτια, και μιλάω για το δεύτερο γύρο, τα ποσοστά της αποχής είναι μειωμένα. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες. Πήρε 7% χωρίς καμία βοήθεια. Δεν διαβάζω σωστά ούτε στο Πασόκ ούτε στη Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ έχει ανέβει το καλάμι της ευχαρίστησης και τραγουδάει μόνο του και παραπάνω. Σαν αυτό που. Είμαι ανεβασμένος. Τα σύννεφα πετάω. Όταν μέσα στα μάτια. Σε κοιτάω. Είμαι ανεβασμένος. Δεν ξέρω για πού πάω. Μ' αρέσει το σου. Είμαι ανεβασμένος. Το πόσο σ' αγαπά. Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα, όταν αγκαλιά μου, μωρά μου, σε κρατάω. Δεν καταλαβαίνω η πολιτική μου. Είναι λέει ο Πρωθυπουργός, έχει πάρει ένα αερόστατο και πάει στις Βρυξέλλες με αερόστατο και συνειδητοποιεί κάποια στιγμή ότι έχει χαθεί απάνω. Πράγμα περίεργο γι' αυτό. Μειώνει ύψος και βλέπει έναν άλλο άντρα, έναν απλό Έλληνα πολίτη, με το δικό του αερόστατο το πιο κάτω. Του φωνάζει από πάνω. Ο μεν Έλληνας τον βλέπει. Ο πρωθυπουργός τον βλέπει, ο άλλος δεν βλέπει ποιος είναι. Λέει, συγγνώμη, μπορείτε να με βοηθήσετε. Λέει, είπα να πάω στις Βρυξέλλες με αερόστατο, να μην χρεώσω τη χώρα μου με καύσιμα. Αλλά χάθηκα και δεν ξέρω πού είμαι. Του φωνάζει ο Έλληνας από κάτω, του λέει, βρίσκεσαι στις 38 μοίρες ανατολικά γεωγραφικό μήκος και στις 23 μοίρες βόρεια γεωγραφικό πλάτος. Μηχανικός είσαι, το φωνάζει Παπανδρέου. Ναι, λέει αυτός με πορεία, πώς το πιασες με ευκολία. Σου λέει, δεν του το έχει. Φαίνεται από την ομιλία, κατάλαβε ότι είναι κάτι σαν Κικίλιας με βαρύ όνομα, ας πούμε. Ναι, του λέει ο Παπανδρέου, διότι το κατάλαβα, λέει, ότι ό,τι μου είπες είναι τεχνικά σωστό, αλλά δεν με βοηθάς στο τι να κάνω με την πληροφορία που μου έδωσες. Και το γεγονός παραμένει ότι είμαι ακόμα χαμένος. Και απορώ πως θες να συνεχίσεις να κάτω σε πληρώνει εσένα, ενώ είσαι αντιπαραγωγικός, αφού οι γνώσεις σου δεν βοηθούν στη λύση του κανενός προβλήματος. Και λέει από κάτω που δεν τον έβλεπε καλά, μόνο αγγελία, λέει και εσύ, παρότι δεν σας βλέπω, σας ακούω, είσαι ο Πρωθυπουργός. Λέει πως το κατάλαβες. Λέει Παπανδρέου, να σου το εξηγήσω, το λέει και αυτός από κάτω. Δεν ξέρεις που είσαι ούτε που πας. Έχεις ανέλθει στο ύψος σου χάρη σε μια μεγάλη φούσκα. Έδωσες μια υπόσχεση που δεν γνωρίζεις πώς θα την κρατήσεις, πώς θα πας Βρυξέλλες που δεν ξέρεις τον δρόμο, και περιμένεις από τους κάτω σου να λύσουν το πρόβλημά σου. Και είσαι πρωθυπουργός, γιατί ενώ βρίσκεις ακριβώς την ίδια κατάσταση που βρισκόσουν πριν με ρωτήσεις, πώς τα έφερες από εδώ, πώς τα έφερες από εκεί, και μοιάζει δικό μου το σφάλμα που χάθηκες εσύ. Άρα είσαι πρωθυπουργός.
Κατάλαβες. Πάλι εμείς φταίμε στη χώρα αυτή. Πάλι εμείς στη χώρα φταίμε αυτής. Θα τρελαθούμε. Εμείς οι αντιπαραγωγικοί που λέει και ο Πάγκαλος. Λάκη μου, θέλω να σου πω ότι